Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Πρόεδροι των Φορέων, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραστούμε στη σημερινή εκδήλωση ε, και να πω δύο πράγματα. Ότι υπογραμμίστηκαν και από άλλου ομιλητέ, αλλά από την αρχή αυτή τη κρίση, ε, η γραμμή που υπήρχε από την πλευρά τη Εκκλησία, από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου, ήταν ότι θα πρέπει τώρα να αναζητηθούν συνεργασίε. Και αυτό απεδείχθη στην πράξη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και καταλητικό ότι δηλαδή όπου υπάρχει συνεργασία, είτε είναι. Μεταξύ τη Εκκλησία, των φορέων τη τοπική αυτοδιοίκηση, των συλλόγων, όπω ο Ιατρικό Σύλλογο, ή άλλων φορέων, το αποτέλεσμα είναι πολλαπλάσιο από ό,τι θα ήταν αν ο καθένα δρούσε μόνο του. Αυτέ οι συνεργασίε λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό να συνεχίζονται και εμεί τελικά θα έλεγα ότι στι περισσότερε δράσει τη Εκκλησία γίνονται μέσα από κάποιο είδου συνεργασία. Και βεβαίω και ιδιαιτέρω με του φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι να πιαστώ λίγο από αυτό που είπε ο πρόεδρο τη Κεντρική Ένωση Δήμων, με τον οποίο έχουμε με διάφορε ιδιότητε συνεργαστεί ω Εκκλησία. Αυτή τη διάσταση που έδωσε στο τέλο, ότι δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στα συσίτια και στι ενέργειε αυτέ που είναι άμεση ανάγκη και έκτακτη ανάγκη. Θα ήθελα να πω και να παρακαλέσω όλου να σκεφτούμε και εμεί ω Εκκλησία, αλλά και οι Δήμοι και τα επιμελητήρια που έχουν το κύρο να το κάνουν αυτό, να σκεφτούμε δράσει, ιδιαίτερα θα έλεγα στον τομέα τη εκπαίδευση. Διότι ε, το πρόβλημα είναι το άμεσο, το εκρηκτικό, είναι τα φάρμακα, τα τρόφιμα κτλ. Αλλά το πρόβλημα το μεγαλύτερο θα ήταν να καθυλωθεί μια ολόκληρη γενιά και να υποβαθμιστεί και όταν ας πούμε, θα περάσει η έκτακτη ανάγκη να μην υπάρχουν οι προποθέσει ώστε η χώρα να πάει μπροστά. Θα, νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και να αναζητήσουμε δράσει. Δεν ξέρω αν αυτά θα είναι υποτροφίε, δεν ξέρω τι θα είναι ακριβώ ώστε στο τομέα τη εκπαίδευση τη νέ, νέα γενιά, των νέων παιδιών να υπάρξουν άμεσες ενέργειες, ώστε να, το αποτέλεσμα μπορεί να μην φανεί άμεσα, αλλά θα φανεί μετά από λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ.